Σοφία, ορθή, ακούσω μεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο οι στρατιώτε απήγαγον τον Ιησούν έσω της αυλής, ο εστί πρετόριον, και συγκαλούσιν όλην την σπήραν, και ενδίουσιν αυτόν πορφύραν, και περί τη θέασιν αυτό πλέξαντες ακάνθινον στέφανον, και ήρξαν το ασπάζεσθε αυτόν και λέγειν, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλά μου, και ενέπτυον αυτό και τηθέντε στα γόνατα προς εκείνον αυτό, και ότε ενέπαιξαν αυτό εξέδισαν αυτόν την πορφύραν, και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια, και εξάγουσιν αυτόν ή να σταυρώσωσιν αυτόν. Και αγκαρεύουσι παράγοντα την ασήμωνα Κυριναίων, ερχόμενον από Αγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου, ή να άρει των σταυρών αυτού. Και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον, ο εστί με θερμινευόμενον κρανίου τόπος, και δίδουν αυτό ποιήνε σμυρνισμένων ίνων, ο Δεού και έλαβε. Και σταυρώσαντε σε αυτόν διεμέριζον τα ημάτια αυτού, βάλλοντε κλήρων επ' αυτά τη στη Άρη. Ίνδε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν, και είναι η επιγραφή τη αιτία αυτού επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και συν αυτό σταυρούσι δύο νηστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εκ σεβονίμων αυτού. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα, και μετά νόμων ελογίστη. Και οι παραπορευόμενοι ευλασσίμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, ουά ο καταλύον των ναών, και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε. Ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ καταβάτων είναι από του σταυρού, ή να είδομεν και πιστεύσομεν αυτό. Οράτε, έφης, φίλοι, μύθρο είστε, νυν γαρίγκι και νόρα, λυφθήνε με, κτανθήνε χερσίν ανώμων. Πάντες δε σκορπιστήσεστε, εμέ λοιπόντες, ους συνάξω, κηρύξε με φιλάνθρωπον, λέει ένα από τα τροπάρια του κανόνος της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Και ο Άγιος Νικόδημος στο ερτοδρόμιο του το ερμηνεύει ως εξής. Από διάφορα ρητά των Ευαγγελιστών και κυρίως του Ευαγγελιστού Ματθαίου είναι εμπνευσμένο αυτό το τροπάριο, το οποίο τι λέγει, απευθύνεται ο Χριστός σε μας που υποτίθεται ότι είμαστε οι φίλοι Του, αλλά το έλεγε και στους Αποστόλους τότε. Προσέχετε, είπες, Κύριε, οράτε φίλοι, μύθρο είστε, μην ταράζεστε, νυν γάρ ίγγικεν η ώρα, να πλησίασεν η ώρα, λυφθήνε με, να με συλλάβουν, κτανθήνε χερσίνα νόμων, και να φωνευθώ από άνομα χέρια.
πάντες δε σκορπιστήσεστε, και όλοι εσείς θα σκορπιστείτε, εμέ λοιπόντες, και εμένα θα με εγκαταλείψετε. Ους συνάξω, κηρύξε με φιλάνθρωπον, και εγώ πάλι θα σας συγκεντρώσω, μετά την Ανάστασή μου, να με κηρύξετε εις τα πέρατα του κόσμου, ως τον μόνο και αληθινό φιλάνθρωπο. Το ουράτε μύθρο είστε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, το εμπνεύστηκε ο Μελωδός από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, από το 24ο κεφάλαιο, τον 6ο στίχο. Επίσης, από τον ίδιο εμπνεύστηκε και το επόμενο, «Ιδού ήγγηκεν η ώρα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται εις χείρας ανθρώπων, εις χείρας αμαρτωλών». Και το «πάντες σκορπιστήσεστε» το εμπνεύστηκε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που λέει «Ελήθεν η ώρα, ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και εμέ μόνον αφείτε». Και από τον Ματθαίο και από τον Άγιο Προφήτη Ζαχαρία, «Πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της ποίμνης». Θα φωνεύσω τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα της ποίμνης. Ακόμα το «ους συνάξω» το εμπνεύστηκε και αυτό από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Και αυτό φαίνεται, γιατί είναι ίδιο με εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «Μετά δε το εγερθήνεμε, προάξω ημάς εις την Γαλιλαία». Θα σας προλάβω εις την Γαλιλαία και εκεί θα συναντηθούμε, μετά την Ανάστασή μου. Γνωρίζοντας αυτά, εισάγει ο Μελωδός τον Κύριο να λέει προς τους μαθητές του, «Προσέξτε, φίλοι και μαθητές μου, και μη φοβάστε». Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το λέει με άλλες λέξεις, «Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο». Και το ίδιο πρέπει να λέμε κι εμείς εις αυτούς και αλλήλους, «Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο». Ο Κύριος πορεύεται ή να σταυρωθεί, και εμείς που είμαστε το σώμα του Χριστού, ο λαός του Θεού, αρμόζει και σε εμάς η σταύρωση. Άλλωστε το λέμε και το ψάλλουμε, «Δεύτε συναναβόμεν αυτό εις Ιεροσόλυμα και συσταυρωθόμεν, ίνα και συναναστηθόμεν». Και δεν πρέπει να ταραζόμαστε όταν μας σταυρώνουν και όταν μας κατεδιώκουν. Γιατί αυτό ακριβώς μας είπε ο διδάσκαλός μας, «Ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσι». Εάν εμένα με καταδίωξαν, και όντως τον Κύριο τον καταδίωξαν και τον εφώνευσαν, έτσι είπε ο Κύριος, «Και εσάς θα σας κατεδιώξουν». Και επίσης είπε ότι «εν τον κόσμο θλίψην έξετε». Ζώντας μέσα στον κόσμο, μέσα δηλαδή στο κοσμικό περιβάλλον, μέσα στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν κοσμικά, δηλαδή εχθρικά προς τον Θεό, γιατί ο κόσμος είναι ο εχθρός του Θεού, θα έχετε θλίψεις. Και αυτό κατεξοχήν το ζούμε στις μέρες μας, που ο λαός του Θεού, ο ορθόδοξος ελληνικός λαός, σταυρώνεται από τον κόσμο, από αυτούς που έχουν κοσμικό φρόνημα, είτε είναι εκκλησιαστικοί, είτε είναι πολιτικοί άρχοντες. Και επικρατεί πλέον όχι η πίστη στον Θεό, αλλά η πίστη στα είδωλα, όπως ένα τέτοιο είδωλο είναι και η επιστήμη, η οποία συνεχώς ανεθεωρεί αυτά που λέει. Και ποτέ δεν λέει ότι έχει την αλήθεια, αλλά ότι αναζητά την αλήθεια. Ο Χριστός όμως είναι η αλήθεια. Και ο νόμος του Θεού είναι αυτός που θα έπρεπε να πριτανεύει, τουλάχιστον στους εκκλησιαστικούς ηγέτες, και όχι ο νόμος της επιστήμης. «Μη ταραστέστο όμως», μας λέει ο Κύριος, «ημών η καρδία, μη δε δηλιά του». «Και γιατί λέω να μη φοβάστε», λέει ο Άγιος Νικόδημος, «επειδή ο καιρός αυτός είναι καιρός ανδρείας και μεγαλοψυχίας. Τώρα πλησίασε η ώρα που ο Υιός του ανθρώπου
θα παραδοθεί στα χέρια αμαρτωλών, οι οποίοι θα μεθανατώσουν, ενώ όλοι εσείς από τον φόβο του θανάτου θα σκορπιστείτε. Ο καθένας από εσάς στα ίδια, όπως όταν σκοτωθεί ο ποιμένας σκορπίζονται τα πρόβατά του εδώ και εκεί. Αφού όμως αναστηθώ, τότε θα σας μαζέψω όλους σε έναν τόπο, δηλαδή στη Γαλιλαία, όπου και θα με κηρύξετε ως φιλάνθρωπο. Αυτή είναι η πορεία του Χριστού μας. Δια του Σταυρού εις την Ανάσταση, δια της φαινομενικής ήττας εις την νίκη, την αιώνια, την ατελεύθητη. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέει ο ψαλμοδός στον 22ο ψαλμό. Δηλαδή παραστάθηκαν απειλητικοί οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν στον ίδιο τόπο εναντίον του Κυρίου και Θεού και εναντίον εκείνου τον οποίον αυτός έχρισε προφήτη και αρχιερέα. Όμως μάταια, γιατί σε λίγο αυτός που τώρα σταυρώνουν θα αναστηθεί. Τι είπε και ο Κύριος στον Σαύλο, τον διώκτητου. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρών σοι προς κέντρα λακτίζει». Δηλαδή, γιατί με καταδιώκεις, Σαούλ. Είναι σκληρό για σένα να κλωτσάς επάνω στα σιδερένια καρφιά των βουκέντρων. Λοιπόν, όσο σκληρό είναι να κλωτσάς τα καρφιά και μάλιστα με γυμνά πόδια, τόσο πιο σκληρό είναι να καταδιώκεις την Εκκλησία. Λέγει σε ένα άρθρο του 2017 ο Ορθόδοξος τύπος. Και από εκεί παίρνουμε έτσι κάποια πράγματα να τα παρουσιάσουμε στην αγάπη σας. Ο Κύριος είναι ο νικητής της ιστορίας και ο θριαμβευτής επάνω στις δυνάμεις του σκότου και του διαβόλου. Είπε εις τον Απόστολο Πέτρο κάποτε, «Καγώ δε συλλέγω ότι εσύ Πέτρος και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου ου κατησχίσου συν αυτής». Επάνω στον βράχο δηλαδή της αληθινής πίστεως που ομολόγησες εσύ ο Πέτρε, πάνω σε αυτή την πέτρα που λέγεται πίστης ορθόδοξος, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Και ο θάνατος και οι οργανωμένες δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατανικήσουν ποτέ την Εκκλησία, η οποία θα είναι αιώνιος και αθάνατος. Πόσα χρόνια διήρκησαν οι διωγμοί, οι αρχαίοι διωγμοί, περίπου 800 χρόνια. Έχουμε τους τρεις πρώτους αιώνας 11 εκατομμύρια γνωστούς μάρτυρες που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Έχουμε φοβερούς διώκτες. Η ιστορία αναφέρει 18. Ο Νέρονας, ο Δομετιανός, ο Τραγιανός, ο Αντωνίνος, Μάρκος Αυρίλιος, Εβύρος, Μαξιμίνος, Δέκιος Αυριλιανός, Διοκλητιανός, ο φοβερός διώκτης, Μαξιμιανός, Γαλέριος, Μαξιμίνος, Λυκίνιος, Ιουλιανός και μετά και κάποιοι υποτιθέμενοι Ορθόδοξοι, όπως ο Λέων ο Ίσαυρος, ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνιμος, ο Θεόφιλος. Τι είχανε ως τέλος όλοι αυτοί? Τέλος θλιβερό, άθλιο τέλος, αλλά και νεότεροι διώκτε του χριστιανισμού, όπως ο Στάλιν στην κομμουνιστική Ρωσία, άθλιο τέλος, το οποίο το περιγράφει η κόρη του Ισβελτλάνα. Έτσι συμβαίνει πάντοτε με τους διώκτες. Απελεύσονται εις κόλασιν αιώνιον, εφόσον δεν μετανοήσουν. Από πόσους, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολεμήθηκε η Εκκλησία, αλλά ποτέ δεν νικήθηκε. Πόσοι τύρανοι, πόσοι στρατηγοί, πόσοι βασιλείς, άνθρωποι τιμόμενοι με λόγους, δυνατοί, την πολέμησαν τόσο πολύ από το ξεκίνημά της ακόμα, αλλά δεν μπόρεσαν να την ξεριζώσουν. Και αυτοί που την πολέμησαν σιώπησαν, παραδόθηκαν στη λύθη, ενώ η Εκκλησία, αν και πολεμήθηκε, υψώνεται πάνω από τον ουρανό. Μη βλέπεις, σε παρακαλώ, ότι η Εκκλησία βρίσκεται στη γη. Η ζωή της είναι ουράνια.
Από πού είναι αυτό φανερό? Το αποδεικνύει η αφήγηση των γεγονότων. Πολεμήθηκαν 11 μαθητές, οι Άγιοι Απόστολοι, και τους πολεμούσε ολόκληρη η Οικουμένη. Όμως αυτοί που πολεμήθηκαν νίκησαν, ενώ εκείνοι που τους πολέμησαν αφανίστηκαν. Τα πρόβατα νίκησαν τους λύκους. Είδες βοσκό να στέλνει τα πρόβατα ανάμεσα σε λύκους, ώστε ούτε με τη φυγή τους να μην μπορούν να σωθούν. Ποιος βοσκός το κάνει αυτό? Όμως ο Χριστός το έκανε, λέει ο Ρωσόστομος, για να σου δείξει ότι τα κατορθώματα δεν γίνονται με φυσική ακολουθία, γιατί η Εκκλησία είναι ριζωμένη στον ουρανό και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, ο οποίος εξήλθε νικών και είναι να νικήσει. Ποιοι είναι αυτοί οι παντοδύναμοι εντός εισαγωγικών στην εποχή τους άρχοντες που παλέμησαν την Εκκλησία και δυστυχώς οι διάδοχοί τους και σήμερα, πολιτικοί και εκκλησιαστικοί, την πολεμούν? Να τη λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς για το τέλος των κακών αρχόντων. Τι έπαθαν αυτοί που σταύρωσαν τον Χριστό? Ποιο ήταν το τέλος τους? Ο Καϊάφας, ο αρχηγός των αρχιερέων και αρχηγός των Φαρισαίων, που ήταν και ο βασικός κατήγορος και δικαστής του Χριστού. Ήταν αυτός, λέει ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος, που πλήρωσε συκοφάντες και ψευδομάρτυρες εναντίον του Χριστού και στη συνέχεια υπήρξε μέγας κυνηγός των οπαδών του Χριστού, των χριστιανών. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν πέθανε, το νεκρό του σώμα δεν το δεχόταν ούτε το χώμα, ούτε το νερό. Δηλαδή, δεν μπορούσε να τον θάψουν. Η γη τον πετούσε έξω. Οπουδήποτε και αν προσπάθησαν να το θάψουν το σώμα του, δεν τα κατάφεραν. Το σώμα του έβγαινε έξω. Τελικά το σώμα του έφτασε στην Κρήτη και σε κάποια σπηλιά κάτω από τη γη το σκέπασαν με πέτρες. Τι απέγινε ο άλλος αρχιερέας ο Άννας? Τον αρχιερέα Άννα τον τύλιξαν γυμνό με ένα δέρμα νεαρού βοδιού και τον έβαλαν στον ήλιο καλοκαίρι. Και αφού ξεράθηκε το δέρμα από την υπερβολική καύση του ήλιου, έσφιξε με πίεση αυτόν, ενώ ήταν ζωντανός δηλαδή, και βγήκαν τα ενδόστια του και έτσι πέθανε πικρά. Άθλιος θάνατος. Ο Πιλάτος τι τέλος είχε? Αυτός που ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τους ρωμαϊκούς νόμους ο Χριστός είναι αθώος, όμως δεν είχε το θάρρος να τον αθώσει. Τον παρέδωσε να τον σταυρώσουν. Λίγο καιρό αργότερα, ο αυτοκράτορας Τιβέριος τον έριξε από την εξουσία και τον οδήγησε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε εξορία στη Γαλλία. Εκεί ο Πιλάτος, αφού έζησε μια άθλια ζωή, φωνεύτηκε τελικά από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Ο Ηρώδης, τι απέγινε αυτός που περιέπεξε τον Κύριο? Ήταν αιμοδιψής και αιμοβόρος βασιλιάς. Ο Κύριος τον αποκάλεσε Αλεπού. Ήταν αυτός που χλέβασε τον Κύριο, του φόρεσε χλαμίδα και τον παρέδωσε πάλι στον Πιλάτο. Μετά τον θάνατο του Χριστού και την Ανάστασή του, ο Ηρώδης φυλάκισε και βασάνισε τους Αποστόλους. Θεωρούσε τον εαυτό του ως κάποια θεότητα και απαιτούσε να τον προσκυνούν όταν τον βλέπανε, όπως θα κάνει και ο τελευταίος Αντίχριστος. Θα απαιτηθεί να προσκυνηθεί ως Θεός. Και όλοι οι κατά καιρούς αντίχριστοι βλέπουμε ότι αυτό το πνεύμα έχουν. Και μάλιστα και κάτι ακόμα, ο τελικός αντίχριστος, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, θα καταργήσει τη δημόσια λατρεία. Δεν θα επιτρέπει δηλαδή στους χριστιανούς δημόσια να λατρεύουν το Θεό. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι και τώρα αυτό γίνεται. Καταργήθηκε η δημόσια λατρεία και επιτρέπεται μόνο οι ιερείς και οι αρχιερείς, πράγμα που θυμίζει κληρικαλισμό και παπισμό και αίρεση οπωσδήποτε, μόνο αυτοί μόνοι τους να ιερουργούν και ο λαός θρηνώντας να κάθεται έξω από την εκκλησία, προσπαθώντας να ακούσει κάτι από αυτά που λέγονται μέσα. Και τι είναι αυτό παρά μία πρόγευση των χρόνων του Αντιχρίστου, όπου θα καταργηθεί
η δημόσια λατρεία. Αυτό ήθελε και ο Ηρώδης, να προσκυνηθεί ο ίδιος ως Θεός. Ποιο ήταν το τέλος του όμως? Κάποια φορά, καθώς καθόταν στο θρόνο του, λέει ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος, ντυμένος με όλη του την πολυτέλεια που μπορεί να ντυθεί ένας αυτοκράτορας, χτυπήθηκε από Άγγελο Κυρίου με φοβερή ασθένεια. Επιτόπου γέμισε σκουλίκια και ξεψύχησε εν μέσω φρικτών πόνων. Η Σαλώμη, η κόρη της Ηρωδιάδος, πώς τελείωσε τη ζωή της? Αυτή που έγινε αιτία να αποκεφαλιστεί ο Τίμιος Πρόδρομος, περπατώντας κάποτε σε έναν παγωμένο ποταμό, σχίστηκε ο πάγος και το σώμα της βυθίστηκε μέσα και η κεφαλή της κόπηκε από τον πάγο. Καθώς αυτή ήταν η αιτία του αποκεφαλισμού του Πρόδρομου, με τον ίδιο τρόπο πέθανε και αυτή. Την αποκεφάλισε ο πάγος. Με τη φωτιά και με το σπαθί, ο Νέρονας καταδίωξε τους χριστιανούς. Όπως και σήμερα η πολιτεία χρησιμοποιεί την αστυνομία για να κλείσει τους ναούς και να πάψει τη δημόσια λατρεία. Όρισε θανατική ποινή στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, ενώ άλυφε τους χριστιανούς με πίσα και τους έριχνε στη φωτιά. Με προμελετημένη ενέργεια έκαψε τη Ρώμη και γι' αυτό το έγκλημά του κατηγόρησε τους χριστιανούς για να έχει λόγο στη συνέχεια να τους κατατρέχει και να τους σκοτώνει. Όπως σήμερα κατηγορούν τους χριστιανούς ότι τάχα της είναι δημόσιος κίνδυνος γιατί κοινωνούν. Όπως όμως ενήργησε, έτσι και τελείωσε. Με ένα άθλιο τέλος. Τελικά αυτοκτόνησε. Και για να μην πολυλογούμε, όλοι οι διώκτες της Εκκλησίας είχαν ένα άθλιο τέλος. Γι' αυτό αυτοί που και σήμερα θέλουν να συνεχίσουν το έργο τους, γιατί ζήλεψαν τη δόξα του Διοκλητιανού ή του Νέρονος ή του Ιουλιανού του Παραβάτου και θέλουν να κάνουν τη χώρα ισλαμική, ειδωλολατρική ή σατανολατρική, να ξέρουν ότι και αυτοί θα έχουν ένα άθλιο τέλος, όπως είχαν όλοι οι προηγούμενοι διώκτες της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εμείς εκείνο που παρακαλούμε τους Άγιους Αρχιερείς είναι να ακούσουν τη φωνή του πολύ αδικημένου Ορθόδοξου Ελληνικού λαού και να ανοίξουν τις εκκλησίες και να επιτρέψουν στους ιερείς μας, στους γενναίους, να πράξουν κατά συνείδηση και να καλέσουν τους ανθρώπους μέσα στην ακολουθία, μέσα στη Θεία Λειτουργία και όχι να τους αφήνουμε απ' έξω στερημένους από αυτό το οποίο είναι αναφέρετο καθήκον και είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο, αναφέρει το δικαίωμα το να λατρεύουν το μόνο αληθινό Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δημόσια, όπως αρμόζει σε ένα ελεύθερο, δημοκρατικό κράτος, όπως θεωρείται ότι είναι η Ελλάδα. Παρακαλούμε λοιπόν τους Άγιους Αρχιερείς να ανοίξουν τις εκκλησίες, ώστε να μπορέσει ο λαός να λειτουργηθεί και να κάνει Ανάσταση, όπως κάθε χρόνο, με σωματική παρουσία και όχι μπροστά στις οθόνες και στο διαδίκτυο, μέσω του διαδικτύου, αλλά αληθινά, όπως έκανε 2.000 χρόνια. Έτσι δεν θα συνταχθούν και αυτοί βεβαίως με τους διώκτες, αλλά με τους διωκόμενους, και αν η πολιτεία τους συλλάβει, θα είναι και τιμή τους και τιμή μας, γιατί θα δώσουμε μαρτυρία για τον Χριστό, όπως όλοι οι Άγιοι διαχρονικά, και μάλιστα οι Άγιοι Μάρτυρες. Το δε Θεό ημών δόξα, πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.